centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε για να... Κύριο Κοσμίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και να σου σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού σας. Δεν ξέρω να σας βρίσκω επίσης στο πολύ παθοβόλιο. Στο πολύ παθοβόλιο αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε, Βόλιο και Καστοριά είναι συνεχώς. Κανονικά θα έπρεπε να είναι ένας νομός. Θα έπρεπε να είναι ένας νομός, ναι. Έτσι, έτσι πραγματικά, γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Είναι το ίδιο το πράγμα. Εξάλλου, το Άνω Βόλιο δραστηριοποιείται εξ ολοκλήρου, θα έλεγα, στην Καστοριά. Εξού και Δαμασκηνιά. Και Δραγασιά. Κάστανο, Δραγασιά, όλα αυτά ζώνη, όλα αυτά τα χωριά έρχονται κατευθείαν στην Καστοριά. Ναι. Δεν είναι ότι ζουν στο Άργο, στο Ρεσικό, πάρα πολύ από αυτού του καλοχώρου κτλ. Και πηγαίνουν και, και στο νοσοκομείο Καστοριά. Βέβαια. Για τις πρώτες βοήθειες. Και όπως πήγαν, και, όπως πήγαν, ναι. Και δυστυχώς κάποιοι από αυτού είχαν και πάρα πολύ άσχημο τέλος. Δυστυχώς ο εκλοιπών από την Δραγασιά. Από τη Δραγασιά, ναι. Ο 90χρονος, κόλλησε, δυστυχώς κόλλησε σε ένα μνημόσυνο, κύριε Νασούλη. Βλέπετε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν είχε πάει στο... Αυτά φώναζε νωρίτερα και ο κύριος Κοσλόπουλος, ναι, ότι τι θα γίνει και με τις εκκλησίες. Είναι ερώτημα, σήμερα θα το δούμε βέβαια, παίρνει κάποιες αποφάσεις και η Ιερά Σύνοδος. Όσοι μας ακούν, δηλαδή δεν είναι ένα μήνυμα, γιατί είμαι και δημοτικός σύμβουλος, ναι, εδώ στο Βόλιο. Εννοείται. Τα χωριά του Άνω Βόλιο μένουν όλο ηλικιωμένοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Μικρά χωριά με λίγους κατοίκους, αλλά όλοι ηλικιωμένοι, δηλαδή ευπαθείς ομάδες. Ας πούμε παραδείγματος χάρη τη Δαμασκηνιά. Μένουν 70 κάτοικοι, εκ των οποίων οι 50 είναι άνω των 60, άνω των 70 χρονών. Έτσι. Καταλάβαμε. Άρα αυτές οι ομάδες. Όλοι λοιπόν είναι ευάλωτοι. Όλοι είναι ευάλωτοι. Εμείς, κύριε Νασούλη, πρέπει να τους προσέξουμε εμείς, γιατί αυτοί δεν είναι ότι μετακινούνται. Μετακινούμαστε εμείς. Εμείς μεταφέρουμε όλους τους ιούς και όπως σας είπα προηγουμένως, ο άνθρωπος δυστυχώς κόλλησε σε ένα μνημόσυνο και δεν ξέρουν πόσοι άλλοι κολλήσαν εκεί στο ίδιο το χωριό. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε. Τώρα, ας πάμε στα δικά μας. Πάμε λίγο στα δικά μας. Βέβαια υπάρχει και το θέμα εδώ. Θα έλεγα, τα είχαμε πει και εκείνη την εποχή, βέβαια, το κρίσιμο διάστημα της έκθεσης του Μιλάνου. Βλέπετε να στοχοποιούνται γονοποιοί, βλέπετε λίγο να διχάζεται η κοινωνία μας, ή βλέπετε ότι είναι απόψεις που μπορούν να εκφράζονται μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία απλά και τίποτα παραπάνω. Είναι κακό να διχάζεται μια κοινωνία όταν περνά αυτή την ταλαιπώρια την οποία περνά αυτή τη στιγμή. Ναι. Οι γονοποιοί δεν είναι ότι το λέω εγώ, το ξέρω ο κόσμος, εδώ και 400 χρόνια τι κάνουνε. Κάνουνε. Ετοιμάζουν τα προϊόντα τους εδώ στην περιοχή μας και τα πάνε στο εξωτερικό ή για να τα ρηγματίσουν ή για να τα πουλήσουν. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Μα είναι εξωστρεφής ο κλάδος. Αυτό κάναμε και αυτήν τη φορά. Η διάρκεια διαμονής των γονοποιών στο Μιλάνο, επειδή τυχάνει να έχω κάνει στην Ιταλία πάρα πολλά χρόνια από το 80, από το 82 ανελιπώς ήμουνα στην έκθεση του Μιλάνου στη Μιφούρ, εκτός από φέτος. Ναι. Για προσωπικούς λόγους και δεν πήγα. Θα ήμουνα, αλλά είχα κάποια άλλη εκδήλωση εδώ πέρα και έπρεπε να μείνω στην Ελλάδα, γι' αυτόν τον λόγο και δεν πήγα. Αλλά ενημερωνόμουν κάθε μέρα για το τι γινόταν. Λοιπόν, θέλω να σας πω πώς λειτουργούν οι γονοποιοί ασχέτως αν το ξέρουν οι περισσότεροι. Η διάρκεια της έκθεσης είναι 4 μέρες. Άρα πρέπει να καθίσουν το σύνολο να καθίσουν 5 βράδια. Τα βράδια αυτά που πάνε οι γονοποιοί, αγαπητοί Νατσούλη, δεν είναι ότι βγαίνουν έξω για να πάνε να διασκεδάσουν στα μπαρ κτλ. Μένουν πολύ κοντά γύρω-γύρω από την έκθεση για να είναι κοντά στη δουλειά τους. Πάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ στην έκθεση, δουλεύουν, πάνε, τρώνε, κοιμούνται και την άλλη μέρα το πρωί ξαναπάνε στην έκθεση. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά την οποία κάνουν οι γονοποιοί, η διαδρομή. Τώρα, αν κολλήσανε μέσα στο μετρό, γιατί πολλές φορές παίρνουν και το μετρό. Ελάχιστοι, οι περισσότεροι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους ή παίρνουν ταξί και πηγαίνουν, γιατί έτσι λειτουργούμε εμείς οι γονοποιοί. Αν κόλλησε τώρα κάποιος, εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Όταν στοχοποιείται ένας κλάδος. Δεν είναι ανθρώπινο να στοχοποιείται ένας κλάδος. Από εκεί και μετά, εκ των υστέρων τώρα, αν και δεν ξέρω πόσο σημασία έχει αυτή η συζήτηση, αλλά εκ των υστέρων. Επειδή τότε δεν υπήρχε κανένας έλεγχος ούτε από την Ιταλία, μας τα έλεγαν οι ίδιοι που ήταν εκεί. Και τώρα μεταξύ μας, κύριε, ότι δεν μας ελέγχει κανένας στην Ιταλία, δεν μας ελέγχει κανένας στη Γερμανία, δεν μας ελέγχει κανένας στην Ελλάδα. Γύρισαν τα λύκια του Άργους, δεν μας έλεγξε κανείς. Εκ των υστέρων, πιστεύετε ότι ήταν λάθος.
είχα αναρωτηθεί κι εγώ ο ίδιος, γιατί μιλούσατε πάρα πολύ. Ναι. Τι έχουν, αν σας έχουν ελέγξει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα αεροπλάνα κτλ. Κανένας έλεγχο δεν υπήρχε, φαίνεται ότι το πήραν πάρα πολύ ελαφριά όλο το πράγμα. Θα ήθελα να τονίσω όμως λιγάκι ότι η κατάσταση, κύριε Νατσούλη, ξέφυγε από το νοσοκομείο Καστοριάς. Χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνη σε κανέναν. Η κατάσταση ξέφυγε από εκεί, το περιστατικό. Από τα 16 κρούσματα, από τα 16 τα 8 είναι νοσοκομείο. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ο ιός πάρα πολύ έξω στην περιοχή μας, γι' αυτό πρέπει να φυλάγεται όλος ο κόσμος. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο εκλοιπών ο 55χρονος, ο κύριος Γιάντας, που πέθανε, που απεβίωσε και δούλευε στην Καστοριά, κάτοικος Άτιστας, αλλά δούλευε στην Καστοριά, όταν αισθάνθηκε ότι δεν είναι καλά, δεν πήγε στο νοσοκομείο Καστοριάς. Θέλω να το τονίσω αυτό. Πήγε στο κέντρο υγείας Σιάτιστας. Ναι. Πήγε. Και από τη Σιάτιστα έφυγε και πήγε στο Μαμάτσο. Και μετέπειτα στο Μαμάτσο και μετά έφυγε και πήγε στο ΑΧΕΠΑ. Αυτή είναι η διαδρομή του. Άρα χωρίς να γνωρίζουμε από πού προήλθε ο ιός, από πού κόλλησε ο ιός. Κυκλοφορούσε μέσα στο νοσοκομείο Καστοριάς, το οποίο πήγαινε και ερχόταν χωρίς να ξέρει κανένα τίποτα. Μάλιστα. Δεν είναι να στοχοποιήσουμε κανένα, λέμε τώρα. Πρέπει να πάμε στο σημείο 0. Έτσι. Τώρα, πάμε λίγο στο κέντρο υγείας Άτιστας. Στο κέντρο υγείας Άτιστας, κύριε Νατσούλη, αυτό ήθελα μονάχα να τονίσω. Η αντίδραση των γιατρών εκεί ήταν πραγματικά καταλυτική. Γιατί δεν τον βάλανε μέσα στο κέντρο υγείας αμέσως μόλις είδε την κατάστασή του. Έχουμε από το 2007, τότε ήταν αδερφός μου ο δήμαρχος. Και λόγω της στατικότητας του κτηρίου του κέντρου υγείας Άτιστας, είχαν πάρει ένα κοντέινερ για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο έμεινε και το χρησιμοποιούν σαν έκτακτο ιατρείο έξω από το κέντρο υγείας. Ήταν ό,τι το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί αυτή τη στιγμή για τις Άτιστες. Εκεί πέρα έγιναν οι πρώτες εξετάσεις και από εκεί έφυγε ο άτυχος νέος και πήρε τον δρόμο του. Τώρα πάμε λίγο στις επιχειρήσεις. Προληπτικά λοιπόν και θελοντικά βλέπουμε ότι δειλά-δειλά στην Καστοριά, δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Σιάτιστα, θα μας το πείτε, βρυσοδεψίο, κάποια γουναράδικα που έχουν κόσμο, κλείνουν προληπτικά για τις περίφημες 14 μέρες. Εδώ και μιλάμε για εθελοντικό όμως κλείσιμο. Πιστεύετε ότι μπορεί να συνοηθεί ο κλάδος όμως, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιοι σήμερα δουλεύουν και κάποιοι είναι στο σπίτι, έτσι. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι μας πήραν, θα το πω λιγάκι τώρα και στα χωριάτικα, σβάρνα οι παραγγελίες και πρέπει να βγάλουμε τις παραγγελίες μας και πρέπει να δουλέψουμε τώρα γιατί αλλιώς θα χάσουμε τον πελάτη κτλ. Ναι, ναι. Ερχόμαστε με παπνό. Έρχεται μια έκθεση βέβαια που δεν ξέρω. Ακυρώθηκαν όλες οι εκθέσεις, κύριε Νατσούλη. Ακυρώθηκε η έκθεση στο Σικάγο και ακυρώθηκε η έκθεση. Η έκθεση Καστοριάς δεν ακυρώθηκε όμως. Στην Κορέα. Ορίστε. Η έκθεση Καστοριάς δεν ακυρώθηκε. Η έκθεση Καστοριάς προς το παρόν, κύριε Νατσούλη, λέμε ότι θα γίνει το Μάιο. Προς το παρόν. Κανονικά. Όταν μέχρι και το Μάιο, κύριε Νατσούλη, έχουν αναβληθεί όλες οι δραστηριότητες, αθλητικές, συγκεντρώσεις κτλ. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Νατσούλη, ότι μάλλον θα δρομολογηθεί και η αναβολή ή η φεύγη. Μισό λεπτό, τι λέτε εδώ, κύριε Κοσμίδη, σήμερα. Λέτε ότι πιθανότατα να ανεβληθεί και η έκθεση Καστοριάς. Βεβαίως, γιατί άμα συνεχίσει έτσι η κατάσταση, τι θα κάνουμε. Ο κύριος Τσούκας πάντως διαβεβαιώνει ότι θα γίνει κανονικά η έκθεση. Τι να σας πω. Θα γίνει κανονικά. Έχει βγει και δελτίο από τον Προφητηλία. Κοιτάξτε, ότι ο προφήτης Ηλίας πολύ καλά κάνει και λέει ότι θα γίνει κανονικά, γιατί δεν πρέπει να πάμε σε πανικό κτλ. Εάν συνεχίσει όμως έτσι η κατάσταση, εδώ πέρα όλοι μιλάνε ότι, ότι τα κρούσματα θα πολλαπλασιαστούν μέχρι τις 20 Απριλίου. Τι σημαίνει αυτό, ότι η έκθεση θα είναι μέσα σε 10 μέρες μετά. Και άμα σε περίπτωση τώρα που έχει ζητηθεί από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για την πόλη της Καστοριάς, τον νομό Καστοριάς, ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να το διανοηθείτε εάν μπούμε σε καραντίνα ο νομός Καστοριάς. Από τη μια μεριά ζητάμε πρόταση να μπούμε. Από την άλλη μιλάμε για την έκθεση. Υπάρχει πρόταση να μπούμε. Υπάρχει πρόταση. Μα το ξέρετε. Αυτό έγινε χθες. Αυτό έγινε γιατί και η ηγεσία του τόπου βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε. Άρα λοιπόν λέτε ότι αν μπούμε και σε καραντίνα θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει και η έκθεση. Βεβαίως, άμα θα μπει σε καραντίνα φυσιολογικά και δεν θα γίνει καμία έκθεση. Και αυτό που κάνουν οι συνάδελφοι γονοποιοί, θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία την οποία έχουν πάρει και εμείς έχουμε προβεί σε μια σαν Ελληνική Ομοσπονδία Αγώνας να στείλουμε ένα έγγραφο
δεν μπορεί που να, να προτρέπετε να... τα μέλη σας να... να δώσουν οδηγίες για εθελοντικό κλείσιμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία τι λέει στους γουναράδες. Όποιος μας ρωτάει, κύριε Νασούλη, λέμε βεβαίως και δεν πρέπει να δουλέψει κανένα εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία γιατί, όμως δουλεύει αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι, κύριε Κοσμίδη? Η πλειοψηφία δουλεύει δυστυχώς και είναι ένα από τα μέτρα. Φτάσαμε να λέμε ότι δουλεύουμε δυστυχώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή από τη μία πρέπει να κλεινόμαστε στο σπίτι και από την άλλη πρέπει να κλεινόμαστε μέσα σε ένα εργαστήριο. Σε ένα γουναράδικο. Εδώ είναι ένα θέμα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε προβλήσει. Βέβαια, αν μπούμε σε καραντίνα, όλα αυτά κλείνουν. Ξέρετε, είναι. Μα δεν χρειάζεται να μπούμε σε καραντίνα. Ναι, θέλω να πω ότι αν μπούμε, αυτά μετά είναι τελειωμένα. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν. Ναι, δεν πρέπει να μπούμε σε καραντίνα. Δυστυχώς για να κάνουμε το αυτονόητο. Μάλιστα. Βλέπετε ότι αυτό που ξεκίνησε, έστω δειλά-δειλά με το κλείσιμο κάποιων γουναράδικων και ενός στους συναδέλφους οι οποίοι κλείσαν τα εργαστήρια. Βλέπετε να έχει και συνέχεια όμως ή θα σταματήσει κάπου εδώ? Πώς το βλέπετε εσείς? Ποια είναι η τάση, αυτό θέλω να μου πείτε. Από ό,τι μας λένε οι ειδικοί οι οποίοι μας ενημερώνουν, πρέπει τουλάχιστον για 15 μέρες, εγώ θα έλεγα για 20 μέρες, Πρέπει να φυλαχτούμε εμείς οι ίδιοι και να προφυλάξουμε και τον συνάνθρωπό μας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ούτως ώστε και αν νοσούμε εμείς, να το κρατήσουμε μέσα στο σπίτι μας, να μην βγαίνουμε και μεταδίδουμε τον ιό. Αυτό Μάλιστα. είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσει σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Άρα όλες οι επιχειρήσεις, όλες οι υγειονομικές πρέπει να σταματήσουν άμεσα να δουλεύουν για να προφυλάξουν και το προσωπικό τους. Αλλά άρα αυτό είναι το μήνυμα, μισό λεπτό, εδώ είναι η ουσία. Ο κύριος Κοσμίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, πρέπει όλες οι υγειονομικές επιχειρήσεις άμεσα να σταματήσουν, να αναστείλουν, είναι η καλύτερα η λέξη, τη λειτουργία τους για 14 μέρες. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κοσμίδη. Δεν είναι κύριε Νατσούλη ότι μας πήραν από κάτω, δηλαδή οι παραγγελίες ότι πρέπει να βγάλουμε. Δεν προλαβαίνουμε, αμάν τι θα κάνουμε. Και δεν προλαβαίνουμε. Δόξα τω Θεώ. Πρώτη φορά το λέω αυτό. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τόσο πολύ δουλειά, ούτως ώστε να δουλεύουμε και σε τέτοιες καταστάσεις, οποίες περνάει αυτή τη στιγμή ο τόπος μας. Άρα, νυφαλιότητα, σοβαρότητα, υπομονή και όλοι μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε όπως έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα μέχρι τώρα. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κατάσταση στην οποία έχει έρθει η περιοχή μας. Αλλά με νυφαλιότητα και με σοβαρότητα. Συγχαρητήρια, επαναλαμβάνω, στις γνωπητικές επιχειρήσεις τις οποίες έχουν προβεί για να σταματήσουν το προσωπικό. Εμείς από πλευρά μας, γιατί πήγα να σας το πω προηγουμένως, κύριε Νασούλη, σήμερα στέλνουμε έγγραφο στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο ζητάμε αυτό το πράγμα. Ζητάμε αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί αν κάνουμε συναστολή, πρέπει να ενισχυθεί. Γιατί τώρα έστειλαν οι άνθρωποι τους εργαζόμενους στο σπίτι, αλλά είναι στο σπίτι και θα πληρώνονται. Και οι άνθρωποι πρέπει να πληρωθούν. Εντάξει, πρέπει να πληρωθούν. Και οι επιχειρηματίες πρέπει και αυτοί από κάπου να πρέπει να τα πάρουν. Να αποζημιωθούν. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ήδη προβεί σε αυτή τη διαδικασία, να ξέρετε, και είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουν να μας ακούσει και όλοι. Άρα λοιπόν, στείλατε στο Υπουργείο Εργασίας, με το οποίο ζητάτε τι ακριβώς, κύριε Κοσμίδη? Ζητάμε αναστολή των εργασιών από όλες τις γονοποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2, από 2 έως και 150 άτομα. Μάλιστα. Με τις ευεργετικές διατάξεις που θα έχουν αυτές οι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, βέβαια, αμέσως μετά. Αυτό έχεις υπακούει. Όχι, έχουμε στείλει την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε μία σύσκεψη. Ναι. Το οποίο το έχουμε ήδη στείλει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι από τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη εξαγγείλει. Είναι η αναβολή των πληρωμών, των ασφαλιστικών, των υποχρεώσεων στις τράπεζες που έχουμε κτλ. Και των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις. Αυτά τα έχουμε στείλει όλα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Τα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και ο κλάδος της γνωπίας μέσα. Μάλιστα. Γιατί και η περιοχή μας είναι όπως θέλουν να λένε και το ζητάμε, σε έκτακτη ανάγκη. Και είμαστε από τις πιο πληγείς περιοχές της Ελλάδας. Αυτό είναι βέβαιο. Και πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοσμίδη, που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γούνας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε για να...